προσδιορίζονταν απολύτως με τις θρησκείες και ο κόσμος των συλλαβών θρησκείων. Απλώς θέλω να σας πω, επειδή άκουσα ένα μυστικό, όταν σε διάβαζα τη σειρά των θρησκείων, όταν φτάσαμε στον βουδισμό, σας είπα ότι εδώ έχουμε ένα θέμα με τον βουδισμό. Διότι ο βουδισμός δυνάμει είναι στις πρώτες θρησκείες του κόσμου. Ενδεχομένως με μια σωστή μέτρηση να ήταν η μεγαλύτερη. Να σας εξηγήσω γιατί. Εδώ μετράνε ως βουδιστές μόνο όσοι λαοί είναι μόνο βουδιστές. Δηλαδή είναι μόνο βουδιστές. Και όχι και άλλες θρησκείες. Βουδιστές είναι στην Νότιο-Ανατολική Ασία, εκεί Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, Βιρμανία, αυτές εδώ οι περιοχές, ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων είναι μόνο βουδιστές και όχι άλλο θρησκευμα. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι έχουμε μια περιοχή του κόσμου εξαιρετικά πολλοί άνθρωποι, οι πιο πολλοί άνθρωποι πολιτικοί στον κόσμο, όπου οι άνθρωποι έχουν ταυτοχρόνως τουλάχιστον 5 θρησκείες. Ταυτοχρόνως όμως. Ταυτοχρόνως. Ο ένας άνθρωπος, όχι. Η σωστή ερώτηση. Ο ίδιος άνθρωπος έχει ταυτοχρόνως 4-5 θρησκείες. Και αυτή η περιοχή είναι η Κίνα, η Κορέα και η Ιαπωνία. Κεντρική θρησκεία, μια από τις κεντρικές θρησκείες των Κινέζων, των Κορεατών και των Ιαπώνων είναι ο βουδισμός. Αλλά δεν είναι μόνη της, επομένως δεν μετράται. Δηλαδή το 1 δισεκατομμύριο Κινέζοι και τα πόσα εκατομμύρια η Ιαπωνία είναι πάρα πολύ πολύ άνθρωποι στην Κορέα. Δηλαδή γύρω στα 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων το θρήσκευμα δεν μετράται καθόλου, επειδή δεν είναι ένα. Διότι κοιτάξτε, αν μετρούσαμε τους Κινέζους επί 5, θα έβγαινε ο πληθυσμός εκεί 12 δις. Θέλω να πω, θα τυναζόταν τα μαθηματικά στον αέρα. Εξ αυτού σας λέω ότι ο βουδισμός είναι πιο ισχυρός από ό,τι φαίνεται, πολύ πιο ισχυρός από ό,τι φαίνεται, αλλά λόγω αυτού του μαθηματικού, στατιστικού θέματος. Ότι δεν μπορεί να τους μετρήσει. Όχι, δεν είναι πολυθεϊστές. Καταπούμε αυτά, έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην Κίνα και στην Ιαπωνία και στην Κορέα οι άνθρωποι είναι καταρχήν οι κεντρικές τους, η κεντρική τους θρησκεία είναι η λατρεία της φύσης. Ψήμως, δηλαδή ο κάθε Κινέζος τιμά τη φύση. Ο κάθε Ιαπωνέζος τιμά τη φύση. Είναι πολιτικές δηλαδή. Στην Ιαπωνία ονομάζεται συντονισμός. Είναι η επίσημη θρησκεία της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία μια θρησκεία έχει, η επίσημη που λέγεται σύντο. Είναι η λατρεία της φύσης, η λατρεία της κερασιάς. Κάθε μέρα γίνεται μια τελετή του Φούτζι, τον Φουτζιγάμα, του Ριανιού, είναι η επίσημη θρησκεία της Ιαπωνίας. Είναι η θρησκεία των προγόνων, η λατρεία των προγόνων. Αυτοί οι λαοί, ήδη σας είπα δύο, είναι η λατρεία των προγόνων. Αυτοί οι λαοί κάθε πρωί, την ώρα που βγαίνουν από το σπίτι τους, σε κάθε σπίτι υπάρχει η γωνιά των προγόνων, καίει μια φωτούλα ή υπάρχει κάποιο ιερό αντικείμενο και ο κάθε Κινέζος, Ιαπωνέζος, Κορεάτης, την ώρα που βγαίνει από το σπίτι του, το τελευταίο πράγμα που κάνει είναι να χαιρετήσει τη γωνιά των προγόνων, να ζητήσει τη βοήθεια για τη μέρα που έρχεται και να φύγει. Είναι εκτός από παγανιστής δηλαδή, είναι και τα κλάδια των προγόνων, είναι βουδιστής, είναι ταοιστής και μπορεί να είναι και ζεν και άλλο. Και κομφουκιανιστής. Και όλα αυτά χωρίς να συγκρούονται. Δεν αισθάνονται κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εμείς τους λέμε καλά, ρε παιδιά, τι είστε. Λένε αυτό που σας πω τώρα. Μα είστε, τι μας μπερδεύετε, εμείς είμαστε μια χαρά. Σας πειράζει, θέλετε, έμεινε, εμείς δεν έμεινε. Και γιατί ποια είναι η στάση τους. Θεωρούν ότι σε κάθε ανάγκη της ζωής τους, ανάλογα με τη φύση της ανάγκης της ζωής τους, στρέφονται προς την θρησκεία που τη θεωρούν φιλοσοφία, όχι τόσο θρησκεία,
Αγίας, ως δρόμος ζωής. Αυτοί οι λαοί έχουν πολύ την έννοια του δρόμου, χρησιμοποιούν την έννοια ο δρόμος, ακριβώς. Είσαι ερωτευμένος και σ' άφησε το κορίτσι σου, ας πούμε, θα στραφείς τον ταοισμό, έτσι να σου πει. Έχεις ανησυχίες πνευματικές, θες να πεις γαλήνη, αξιοποιείς τον βουδισμό. Είναι η ζωή σου λίγο σκόρπια και θες να τη συμμαζέψεις, αξιοποιείς τον κομφουκιανισμό. Καταλάβατε, δηλαδή για αυτούς είναι πηγή σοφίας, αν δεν είναι ακριβώς θρησκείες. Και εξ αυτού δεν το καταλάβονται και ως θρησκείες. Δηλαδή αν έχουν μια θρησκεία είναι η λατρεία της φύσης και η λατρεία των προγόνων. Με την έννοια του Θεού. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι δρόμοι ζωής. Και εξ αυτού δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν εμάς, ρε παιδιά. Και δεν είναι πολύ τρίστες, γιατί έχουν αυτή τη δεν το κατατάσσουν. Επομένως, απλώς ήθελα να σας πω ότι ο βουδισμός είναι πολύ δυνατός, απλώς δεν καταγράφει. Τώρα, στην η νέα περίοδο που μπαίνει ο άνθρωπος, είναι άγρια περίοδος, η γεωργική, στη γεωργική επανάσταση που μπαίνει, είναι μια περίοδος που έχει πολέμους. Έχει βία, γιατί υπάρχει λαιλασία, υπάρχει πόλεμος, υπάρχει διεκδίκηση. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι το μεγάλο μυστικό της ανθρώπινης ιστορίας και δεν το έχουμε και πολύ στο νου μας. Η γεωργική επανάσταση έχει δύο σκέλη. Την εξημέρωση των φυτών και την εξημέρωση των ζώων. Συμφωνούμε. Πάει μαζί πακέτο. Βέβαια είχαν εξημερωθεί το λίγος. Μακρά περίοδο σκύλο, δηλαδή προφανώς είχε ξημερωθεί πριν επί κοινωνιακού σταδίου. Αλλά το πρόβατο, το κατσίκι κλπ. Προφανώς θα είχαν αρχίσει πειράματα και πριν, αλλά επί γεωργικής επανάστασης, τώρα που πια κάθισες δεσμευμένος σε ένα τόπο περιφραγμένο, πώς θα έχεις το κρέας σου, θα πάρεις το ζώο που κάποιον το κυνηγούσες, θα το πάρεις κοντά σου. Εξημερώθηκαν τα ζώα, το ένα μετά το άλλο, μερικές χιλιάδες χρόνια διαφορά. Το πρόβατο, το πρώτο έτσι, το μπουρούνι, η όρνηθα, όλα αυτά είναι και αυτά μέσα στα επιτεύγματα της γεωργικής επανάστασης. Μία ζώνη όμως της ανθρωπότητας, που επικοινωνεί άμεσα με αυτές τις ζώνες της γεωργικής επανάστασης, να πω κακό όμως, έχει υπάρχει μεγάλα πολλά. Δεν μπορούσε να μπει στη γεωργία της γης. Εδώ κοιτάξτε το χάρτη, κοιτάξτε που είναι η ζώνη της γεωργικής επανάστασης. Με βλέπετε όλοι, έτσι, εδώ ίσως σας κρύβω λίγο, θα το ξαναδείξω. Η ζώνη της γεωργικής επανάστασης είναι εδώ στο κέντρο, στις εύκρατες περιοχές, πέρα-πέρα. Να εδώ η Μεσοποταμία, να η Περσία, να η Ινδία, περιοχές με γεωργική επανάσταση, η Κίνα. Άρα εδώ έχεις αποθήκες, έχεις πλούτο, έτσι δεν είναι. Η γεωργία έφερε πλούτο, έφερε περισσεύματα, έφερε αποθέματα, έφερε, να, ωραία, έχει σημασία αυτό. Διότι πάνω από αυτή τη ζώνη των γεωργών, εδώ, στο κέντρο της Ασίας, της Ευρασίας, υπάρχει μία ζώνη, φυσική ζώνη, γεωγραφική, που λέγεται στέπες. Στέπα. Είναι η ζώνη των στεπών. Είναι φυσικό πράγμα. Δηλαδή, κάποτε η γη, καθώς έχετε πάει ποτέ σε στέπα. Όχι, σε αυτό. Δεν έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι είναι η στέπα, είναι άγονη γη. Η στέπα δεν είναι ούτε έρημος, ούτε δάσος, ούτε κάμπος. Είναι κατά κανόνα επίπεδες, τεράστιες επίπεδες της τάσης, μπορεί να έχουν και βουνά σε κάποια του σημεία, αλλά παίρνεις τον υπερσυμβητικό και πας 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 και βλέπεις τη στέπα. Δεν πας, το ίδιο πράγμα. Άρχισε και με δολοφάκι έτσι. Και τι είναι άγονη γη. Τι είναι το εικόνα της, αναπεκταμένο έτσι με διάδες, χάνεται, έχει μεγαλείο. Δεν έχει ποικιλία, αλλά έχει μεγαλείο, γιατί το άλλο είναι πιλάτη. Και έχει μικροθάμνους, ένα μικροθάμνο εδώ. Άντε, θα πει 100 μέτρα, άλλη μια σωρά από τους μικροθάμνους εκεί.
κανένα δεντράκι. Στην καρτή είναι γη που χορτάει. Αυτό είναι. Γη που χορτάει. Δεν είναι αιμός, έχει χορτάει. Και επειδή βρίσκεται σε αυτή εδώ πέρα τη ζώνη, αυτή εδώ, η κεντρική Ασία, δηλαδή μεγάλα τμήματα, αυτό που είναι σήμερα Ρωσία, κεντρική Ρωσία προς τα ανατολικά, φυσικά η Σιβηρία, εδώ, στο κέντρο της, γιατί πάνω από εδώ που σας δείχνω, παγώνει το χέρι μου, μην νομίζετε, έτσι, λίγο πάνω από αυτό που σας δείχνω, αρχίζει η Ταϊγκά. Ταϊγκά, δηλαδή είναι μια ζώνη με πάρα πολύ με δάση. Και πάνω από τα δάση αρχίζει η τούντρα. Αν έχετε ακούσει, εκεί η τούντρα είναι τελείως κρύα περιοχή και οι βλάστες είναι αυτά τα βλία, σαν σπόγος, ας πούμε, και εκεί ζουν πάρα πολύ, ζουν με τον άνθρωπο, και εκεί φτάνει το μείον 60. Το μείον 60 έχουν κάποιο. Εδώ δηλαδή, έχω βρεθεί, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ πια είναι τελείως άρα δεν συζητάμε, εδώ μας ενδιαφέρει η κατοίκηση ανθρώπων, έτσι. Εδώ στη Στέφα κατοικούν άνθρωποι. Στην Ταϊγκά, δηλαδή στη ζώνη των δασών παραπάνω, κατοικούν, κυνηγοί. Στην Τούντρα σχεδόν δεν κατοικεί κανένας. Είναι σχεδόν μόνο ζώα. Γιατί πια είναι πολύ άγριες καταστάσεις. Οι Στέφες στη ζώνη αυτή της Ασίας έχουν ένα μεγάλο θέμα. Το καλοκαίρι κάνει ζεστά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία ψηλά και με πολλή υγρασία. Γι' αυτό και το χορτάρι είναι δυσφορείς δηλαδή, είναι να τρελαθείς το καλοκαίρι. Άλλοι υπερβολές, ζούμε στον παράδειγμα της γης, δεν μπορούμε να δείτε τι είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, έχει ζέστα με υγρασία, γι' αυτό και το χορτάρι το κόβει. Και έρχεται ο χειμώνας και είναι καλής χειμώνας, γεμίζει πάντοτε. Και το έδαφος είναι πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Δεν μπορεί, δηλαδή το ινί δεν μπαίνει μέσα, το ατσάλι δεν μπαίνει μέσα. Εξ αυτού, σε αυτή τη ζώνη των στεφών, γεωργία δεν αναπτύχθηκε. Δεν αναπτύχθηκε. Μόνο επί σοβιετικού καθεστώτος, τώρα στον 20ο αιώνα, έγινε προσπάθεια σε τμήματα του Καζακστάν, εκεί που ήταν τότε η Σοβιετική Ένωση, η Σοβιετική Ένωση κατασκεύασε ειδικές πίστριες για τα τρακτέρ, δηλαδή όχι τα κανονικά τρακτέρ, κατασκεύασε ειδικά τρακτέρ του στέφας με ενισχυμένα τσάγια και ειδικά δόντια για να σκάψει αυτή αυτό το έδαφος το οποίο δεν σκάβεται, δηλαδή είναι σκληρό έδαφος από τη φύση. Το λέω αυτό διότι μέχρι τώρα το 20ο αιώνα εκεί ήταν μόνο στέφα στεφέκα, τελείως. Και εκεί δεν μπορείς να καλλιεργείς, δεν μπορείς να καλλιεργείς, δεν καλλιεργείται εκεί. Όμως ζουν άνθρωποι. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο με το άλλο σκέλος της λειτουργίας, την εξημέρωση των ζώων. Και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι υπάρχουν σε αυτές τις στέφες, αν πάει κανείς, ακόμη βλέπει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, που είναι νομαντικός, διότι όταν είσαι κτηνοτρόφος, κάθεσαι σε ένα μέρος, όχι βέβαια. Με το κτηνοτρόφος χρειάζεται να μετακινεί τα θυμιά του για καινούρια χορτολίβαδα, για καινούρια χορτολίβαδα, για καινούρια χορτολίβαδα. Φανταστείτε αυτοί εδώ πέρα στη στέπη, οι τύποι που κατοικούν χιλιάδες χρόνια, ως κτηνοτρόφοι και μόνο κτηνοτρόφοι, είναι οι απόλυτοι κτηνοτρόφοι του κόσμου. Είναι οι πιο κτηνοτρόφοι από όλους τους κτηνοτρόφους. Διότι δεν κάνουν τίποτα άλλο εκτός από την κτηνοτροφία. Οι κτηνοτρόφοι στην υπόλοιπη γη, τέλος πάντων, έχουν και εδώ και κάνουν από την κτηνοτροφία. Αυτοί είναι μόνο κτηνοτρόφοι. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο. Επί χιλιάδες χρόνια. Παράλληλα με την ανάπτυξη της ζώνης της γεωργίας, αναπτύσσεται και η ζώνη της κτηνοτροφίας από πάνω του. Όχι, Μπέλα, να σας πω γιατί. Διότι είναι ό,τι χειρότερη, ό,τι χειρότερο μπορεί να πατηθεί και μια στις γειτονίες. Διότι η κτηνοτροφία, επάνω όλα αυτή εκεί πέρα στις θέλες, τα οποία
γυναίκες αλλαγάνε πάνω σε άλογα. Σε αυτές τις τέπες κατοικούν οι καλύτεροι υπήσεις στον κόσμο, τελεία. Οι άνθρωποι των στεπών όταν γεννιούνται, το πρώτο πράγμα που τους κάνουν οι γονείς τους, τους πάνε στο άλογο, όχι, η γη είναι αδιάφορη. Δηλαδή, άμα ξέρεις να περπατάς τα καλά, είναι αδιάφορη, είναι δευτερεύον. Το πρώτο πρέπει να μάθεις είναι το βάλα στο άλογο. Αφού το είναι, καβαλούν τόσο πολύ τα άλογα, που όταν κατεβαίνουν από τη γη, τα πόδια τους είναι έτσι. Έχουν πάρει το σχήμα της πιτσιράκης, των ζώων. Μπορούν να ζουν πάνω. Δηλαδή, οι κτηνοτρόφοι αυτοί μπορούσαν να περνάνε 24 ώρα πάνω στο άλογο χωρίς να κατέβουν πάνω. Όλες τους τις ανάγκες κάνουν πάνω στο άλογο. Και άνθρωποι εξαιρετικά σκληρά βουλημένοι, που όταν περπατούσαν στη γη, κατεβαίνουν από το άλογο, περπατούσαν. Δεν, στη γη δεν τα πηγαίνουν καλά. Στο άλογο δεν είχαν έρθει. Και ακόμη υπάρχουν. Σε αυτές τις τέπες βλέπεις ακόμη ανθρώπους. Αυτόν τον τρόπο, αλλά τώρα πια εντάξει, όλα έχουν και οι μιλιτά. Θέλω να πω, έχουν και 4x4. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν θα κάνουν για μας. Αλλά θέλω να πω, μέχρι πρόσφατα, μπορούσες να δεις μια εικόνα που ήταν 4.000 χρόνια. Έχουν τέτοια εξοικείωση με το άλογο, που μπορούν να κάνουν τα πάντα πάνω στο άλογο. Δεν αισθάνονται ότι υπέβουν, είναι σαν να είναι σε σταθερό έδαφος. Εξ αυτού, αν πολεμούσανε και τεντώνανε το βέλος τους, που είναι το φοβερότερο βέλος του κόσμου. Οι άνθρωποι εδώ στις τέπες παρήγαγαν το φοβερότερο τόξο του κόσμου. Και είναι μάλλον και δική τους εκέβρεση του τόξου. Το τόξο μάλλον έχει επιβρεθεί από αυτούς. Οι άνθρωποι των στεπών έχουν το φοβερότερο τόξο του κόσμου, επιτύχει. Μια κατασκευή η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή, δύσκολη να την τεντώσεις, αλλά άμα φύγει αυτό το βέλος, διαπερνάει το πάνω. Δεν υπάρχει πανοπλία, δεν υπάρχει, δεν είναι πάρα πολύ δυνατό. Μάλιστα. Στο άλογο λοιπόν μπορούσαν να πετούν το βέλος τους εν καλπασμό και να πετυχαίνουν διάνα, λες και είναι σταματημένοι και στοχεύουν. Και να στοχεύουν και έτσι. Και να σε πετυχαίνουν του, έτσι, ναι. Χριστός και η Παναγία. Μιλάμε για δαίμονες εκεί πέρα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ακριβώς επειδή είναι νομάδες, μετακινούνται επί 4.000 χρόνια εκεί πέρα, για νέα κοτολίβατα, σε μικρές ομάδες. Μοιάζει πολύ με την προϊστορική περίοδο, αλλά δεν είναι έτσι, διότι έχουν, ναι, μεν είναι νομάδες, αλλά είναι κτηνοτρόφοι ζώων υποταγμένων, δηλαδή ανήκουν στη γεωργική επανάσταση, αλλά μισερά, γιατί δεν έχουν το σκέλος της γεωργίας. Όταν είσαι μετακινούμενος, ζεις σε μικρές ομάδες. Ξανά μανά. Ζούνε σε μικρές ομάδες με τα πρόβατά τους και στείλουν σκηνές. Αυτές οι σκηνές λέγονται, έχουν διάφορα ονόματα, η πιο γνωστό είναι γιούρτ. Οι σκηνές τους είναι από κετσέ, δηλαδή από μαλλί του ζώου, το οποίο δεν το πλένουνε, δηλαδή να κρατάει όλο το λίπος επάνω και το χτυπούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε να δεθεί αυτό το μαλλί, να γίνει μια... και γίνεται αδιάβροχο, δηλαδή επειδή το λίπος παραμένει, καθώς η βροχή εκεί. Και άμα θέλουν να βάλουν πρόσθετη, βάζουν και δέματα από πάνω και στείνουνε, συνήθως αυτή στείνεται και ξεστείνεται, τη φορτώνουν στα άλογα, πάνε παραπέρα, τη φορτώνουν στα άλογα, πάνε παραπέρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζουν σε μια κοινωνία σχετικής κοινωνικής ισότητας. Κοιτάξτε, δηλαδή δεν μοιάζει πολύ, οι ομάδες κόπουν αυτό, γιατί είναι μικρές ομάδες, χωρίς έννοια ιδιοκτησίας, πολύ καλαρία ιδιοκτησίας, αλλά είναι οι φοβερότεροι πολεμιστές στη γη. Και τη μεγάλη τους χαρά είναι να χτυπήσει μια φίλη την άλλη, ρε παιδιά, να ξεκουράσει το παιδιάκι. Μάλιστα, είναι τρομερά επιθετικοί ο ένας τον άλλον. Είναι μέσα στη ζωή τους η επίθεση. Γιατί επιτίθεται ο ένας τον άλλον να πάρει δέρματα, να κλέψει ζώα και για να ξεσκάσουν και λίγο, δηλαδή είναι μέσα στην πλαστική σωτόρια. Το πιο αγαπημένο του σπόρ εκεί στις τέπες, άμα το δείτε, είναι κάτι απίστευτο. Είναι ένα κομμένο κεφάλι
κρυαγιού, το οποίο είναι πάνω στα άλογα, τα άλογα της Τέμπας, ε. Το άλογο της Τέμπας, προσέξτε, δεν είναι το άλογο που ξέρουμε, είναι πολύ χαμηλά άλογα. 1,55 το ύψος τους. Εγώ είμαι 1,65, δηλαδή το κεφάλι τους είναι εδώ. Κάνεις ένα μικρό πίδημα για να τα καβαλείς, γιατί δεν είναι τα αραβικά άλογα που είναι, είναι χαμηλά άλογα, σκληραγωγημένα, χοντρά και με μεγάλα βέλματα. Τα πρόβατα είναι χοντρά με μεγάλα βέλματα. Και οι άνθρωποι είναι βραχείς άνθρωποι, μοιάζουν έτσι, δεν είναι παχύς, αλλά είναι και τα ρούχα που χωρούν και τα πόδια τους είναι τα πόδια. Φαίνεται ότι για να ζήσεις στη στέπα, είτε είσαι πρόβατο, είτε είσαι άντρας, είτε θέλει αυτή την κοψιά, γιατί είναι άγρια περιοχή από την πλευρά. Και ανεβαίνουν πάνω στα άλογα οι άντρες, και είναι το κομμένο το, στο κεφάλι και κυνηγούν, γίνονται δύο ομάδες, είναι μια είδος ποδοσφαίρου, ας πούμε, και πιάνουν το ζώο και τρέχουν τα αίματα και το πετάνε και αυτό. Αυτοί λοιπόν ζούνε με την επιθετικότητα μεταξύ τους καταρχήν. Δηλαδή μια φιλία επιτίθεται στην άλλη, κλέβει, κάνει ράνι. Είναι φυσικό και δεν είναι... Η ληστεία σε αυτούς δεν είναι μάθημα, είναι φυσικό, αλλά δεν κατατάσσεται. Ξέρετε, δεν κατατάσσεται. Αυτοί ζουν κατά, πρώτα-πρώτα στις στέπες, αεροκατοικούνται. Οι στέπες είναι αεροκατοικημένες περιοχές, δεν φανταστούμε ότι είναι πολλοί, αλλά είναι αρκετοί για να ρημάξουν την υγεία μας εδώ. Και το κάνουν την ιστορία. Όσοι από αυτούς, τώρα αυτοί είναι πολλές φυλές που κινούνται σε διάφορες περιοχές. Κάποιες φυλές από αυτές είναι πιο νότιες, πιο κοντά στην ζώνη των γεωργών. Αυτοί έχουν διπλό σπορ, διότι και σκοτώνονται μεταξύ τους και λαλατούνται, αλλά άμα είναι και σε απόσταση επίθεσης σε γεωργούς, τόσο το καλύτερο, διότι εκεί υπάρχουν κάτι αποθήκες, αδελφέ μου, που άμα ορμήσεις, τι έκανες την καλή, τρως όλο το χειμώνα. Γιατί πράγματι ζουν στα όρια της επιβίωσης εκεί στις στέπες οι άνθρωποι. Καλά σήμερα θα σας γελάσω, αλλά γιατί δεν ξέρω, μπορούν να έρθουν και υπάρχει κάποιο είδος μετέκινη. Τότε ζούσαν μόνο από τα ζώα τους το χειμώνα. Ξέρετε, να σκεφτείτε ότι αν θέλουν τροφές, επειδή δεν θέλουν να σφάζουν τα ζώα τους, όχι, ξέρετε, το φιλοδρόμιο δεν σφάζει τα ζώα τους. Να σας πω ένα μυστικό. Ο μέσος Έλληνας πιλοτρόφος δεν σπάσει το δικό του ζώο, σπάσει το διπλανού. Γι' αυτό είναι εκτεταμένη η ζωοκροφή, είναι και ένα λίγο σπόρο αυτό. Τούτοι εδώ το δεν σφάζονται, δεν το σφάζει ο πιλοτρόφος εύκολα το ζώο του, διότι κάνει την αναπαραγωγή και τα λοιπά. Το έχουμε στους Κρήτες. Εκεί πια είναι ρε παιδιά. Λοιπόν, στην περίπτωση των ανθρώπων των στεπών, όταν ερχόταν ο χειμώνας, εκεί φτάνει το μείον 30, μετά φτάνει μείον 40 και κρατάει μήνες και είναι όλα παγωμένα και τα ζώα δεν έχουν να φάνε. Έπρεπε να έχεις φροντίσει από το χειμώνα να μαζέψει χορτάρι και όλα αυτά. Είναι, μπαίνει σε μεγάλο πελάτη. Άμα παραταθεί ο χειμώνας, μπορεί να βρεθείς άσχημα. Ένας από τους τρόπους για να επιβιώσουν ήταν να κόβεις με επιβιότητα την αρτηρία του αλόγου και να το επιτηρήσεις, να πίνεις το αίμα, λίγο αίμα, πολύ, για να κρατηθείς. Θέλω να πω, εδώ μιλάμε για αυρίλα και επιθετική λόγου και πάρα πολύ μεγάλη επιβιότητα στον πόλεμο. Οι άνθρωποι αυτοί γεννιούνται και μαθαίνουν να πολεμούν και οι άντρες και οι γυναίκες. Και είναι καταπληκτικοί στο σφάξιμο. Γιατί είναι κτηνοτρόφοι. Να σας πω ένα μυστικό. Οι καλύτερες ομάδες όλων των στρατών της γης, τα πιο ευρύτερα σώματα, είναι κτηνοτρόφοι. Δεν είναι τυχαίο που τον Πάπα τον φυλάνει επειδή τον εσέφερε. Ο Πάπας είναι ο πολυτιμότερος άνθρωπος αυτή τη γη. Δεν υπάρχει ένα άτομο που να είναι πολυτιμότερο από τον Πάπα, διότι τον Πάπα τον λατρεύουν ως κεφαλή της Εκκλησίας του Καστανή, η οποία είναι ένα της
δίκη για να ξυρίσει ανθρώπου στη γη. Λοιπόν, το πιο πολύτιμο άνθρωπο στη γη τον φυλάνε την Ευρώπη. Δηλαδή εμπετή. Γιατί εμπετή, μην βλέπετε τώρα που είναι πολεμάνε, στο Μεσαίωνα ήταν περίφημοι πολεμιστέ. Περιφημότερου Ευρώπη, επειδή είναι κτηνοτρόφο. Ο κτηνοτρόφο και οι δικέ μα νίκε, αν διαβάζετε τις νίκες στους πολέμους μας, αν μελετήσετε ποιες ήταν οι ομάδες που κάναν τα δραγαθήματα, ήταν ορεινές ομάδες. Γιατί ο κτηνοτρόφος είναι σκληραγωγημένος, ξέρει να ζει στην πείνα, στη δίψα, στα πρία, στα δύσκολα και ξέρει να σπάσει, δεν τρομάζει με το αίμα, ξέρει να ξεπετσιάζει. Οι άλλοι καθένας. Λέει ο κύριος εδώ ο φίλος μας, όπως σας είπα, είναι Κούρδος και μας λέει πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά γνωρίζει και την τουρκική γλώσσα, γιατί οι Κούρδοι ζουν σε εκείνες τις περιοχές. Και πείτε μας πώς λένε στην τουρκική γλώσσα. Τουρκικά, πίνω κάτι, ένα χτάρα, σημαίνει κανά, κανά, λυσμένο. Κάνει αίμα, δηλαδή αίμα, αίμα, πίνω. Δηλαδή πολλά αίματα πίνω. Πίνω αίμα, με λαχτά. Γιατί δεν το ήξερα, οι Τούρκοι κατάγονται από τις στέπες, έτσι, και πιθανόν έχει μείνει στην γλώσσα τους αυτό, επειδή πράγματι στις στέπες πίνουν αυτό αίμα, όπως σας είπα, των αλόγων για να επιβιώσουν και τα λοιπά. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά τα εισαγωγικά εθνοστές, πολύ μεγάλες σχέσεις. Διότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ των στεπών χτυπούν τους ανθρώπους των γεωργικών ζωνών. Και ιδιαίτερα γιατί πρώτα είναι μαθημένοι στην επίθεση και στην προηγασία και δεύτερον είναι πρόσωπο. Και έτσι μπορούν να έχουν αποθέμα. Να σας πω και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι των στεφών ζουν με ελάχιστα πράγματα. Η καθημερινή του ζωή είναι εξαιρετικά λιγή. Οι φοβερότεροι γελάτες στην ανθρώπινη ιστορία είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εξαιρετικά λιγή ζωή. Σκεφτείτε το και θα το δείτε. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Να τρέπανε να επιτίθενται και να παίρνουν αντικείμενα τα οποία δεν ήξεραν ακριβώς τι είναι, αλλά τα ανακλέβανε και τα βάλανε εδώ να έχει έτσι, να πιέψει. Και δεν χρησιμοποιούν το λέξη κλέβω γιατί για αυτούς δεν είναι κακό. Θέλω πω δεν είναι. Δεν είναι κακό. Το να μην κλέβεις είναι κακό. Έτσι, αυτοί οι γεωργικές ζώνες είχαν το μεγάλο πρόβλημα αυτών των στιγμών. Γι' αυτό και ο πόλεμος αυτές τις ζώνες εξ αρχής ήταν πολύ άλλο. Γιατί παραλλήλως δημιουργήθηκε η ζώνη των στιγμών με αυτή των γεωργών, σχεδόν παραλλήλως. Και γι' αυτό, εδώ έχουμε δύο κοινά που συμβαίνουν στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτοί οι άνθρωποι των στιγμών συνήθως πολεμούν μεταξύ τους. Άμα πολεμούν μεταξύ τους, η υπόλοιπη ανθρωπότης ηρεμεί. Συνήθως ο ένας μισεί τον άλλον ή έχουν περίπλοκες. Δηλαδή στη στέπα δεν υπάρχει ακριβώς συμμαχία. Μπορεί η μία φυλή να συμμαχίσει σήμερα με τη διπλανή για να χτυπήσει την τρίτη. Και την παράλληλη χρονιά να συμμαχίσει με την τρίτη για να χτυπήσει την άλλη. Και πάλι λέγοντας, δεν είναι βέβαιο τι θα συμβεί. Συνήθως χτυπιούνται μεταξύ τους. Όσο χτυπιούνται μεταξύ τους, έχει ήρεμος. Και συνήθως δεν τα βρίσκουν για να ενωθούν. Και έτσι σπάνια δημιουργούν στρατό. Αλλά άμα συμβεί και ενωθούν μερικές εκατοντάδες φυλών, δεν μιλώ για χιλιάδες, όπως έγινε επί Τζεγκίς Χάν, χιλιάδες. Ενώθηκαν επί Τζεγκίς Χάν, είναι ο πιο επιτυχημένος άντρας των στεπών, είναι ο Τζεγκίς Χάν. Το 13ο αιώνα, 1206 ξεκίνησε αυτός ο λεφέτης, την επίθεσή του, στην ανθρωπότητα και μόνο άνθρωποι των στεπών μπορούσαν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου. Είναι η μογγολική αυτοκρατορία, το 13ο η οποία ήταν, η αυτοκρατορία του Τζεγκίς Χάν ήταν 5 φορές μεγαλύτερη από την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 3 φορές μεγαλύτερη από την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ξεκινούσε από την
από εδώ, την Κορέα και έφτασε μέχρι την Ουγγαρία. Όχι. Όχι. Καταρχήν. Γιατί, γιατί ενώθηκαν σχεδόν όλες, όλη η στέπα. Μιλάμε για την κόλαση. Δηλαδή, άμα υπάρχει έννοια της ανθρώπινης κόλασης, είναι όταν ενωθούν αυτές τις πολλές κάτω από μία ηλικία. Δεν συνέβη και πολλές φορές στην ανθρωπότητα να γίνει τέτοια μεγάλη στρατιά. Όποτε έγινε, χαιρετίσματα μαύρα στους υπολείπους. Αλλά και λιγότερες φυλές να ενώνονταν και να δημιουργούσαν έναν μικρό στρατό, ήταν τόσο αποτελεσματικοί στον πόλεμο οι άνθρωποι των ψηφών, που κατά κανόνα πολεμούσαν έναν με 100. Το θεωρούσαν φυσικό να πολεμάνε έναν με 100. Της γεωργικής ζώνης. Για τους ανθρώπους των στεφών, αυτή ήταν κάτι σκουλή και εκεί πέρα, που δεν ξέρουν να πολεμάνε κάτι σοβαλή, γιατί του καλύζουν κάτι πράγματα. Και ήταν ασήμαντη, γιατί αυτή είναι τρομερή πολεμιστές. Τρομερή πολεμιστές. Η μεγαλύτερη πολεμιστή στη γη. Δεν έχει γίνει η συγκή άλλους ανατόμους. Έτσι, τι συνέβαινε για 3-4 χιλιάδες χρόνια στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτοί επιτίθενταν στις ζώνες τις γεωργικές. Αν εσείς ήσασταν βασιλιάς μιας περιοχής γεωργικής και ξέρατε ότι από εκεί παραπάνω ζει ο κίνδυνος, τι θα κάνατε? Θέλω το μυαλό σας. Συνικό τείχος. Τύχη δεν το συζητάμε, όσο μεγαλύτερα τύχη. Η Κίνα, έκανε το μεγαλύτερο τείχος στον κόσμο για να αντιμετωπίσει τους φοβερότερους ανθρώπους της στέπας. Γιατί ειδικά η Κίνα συνορεύει με τους πιο άγριους των Αγρίων, που είναι οι Μογγολικές πλοίες. Όσο πιο δυτικά, τόσο πιο πολύ Μογγόλοι. Όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο πολύ Τούρκοι. Αυτή είναι η ζώνη των Τουρκομογγόλων εδώ πέρα. Γιατί στις στέπες κατοικούν φυλές κατά κανόνα τουρκικές, όχι τουρκογένειες τουρκοειδείς και μογγολικές. Οι Μογγόλοι θεωρούνται οι πιο άγριοι των Αγρίων. Οι Τούρκοι δηλαδή μπροστά στους Μογγόλους ήταν λίγο κρέμα καρμέλα. Άγριοι όμως. Και μιλάμε για πολλές φυλές που δεν είχαν και αίσθημα κοινότητας. Δηλαδή οι τουρκικές φυλές πολεμούσαν μεταξύ τους, οι μογγολικές μεταξύ τους, οι μογγολικές με τουρκικές. Μην νομίζετε ότι αισθάνονταν τα αδέλφια. Αλλά ήταν φτηνή η ρίζα στη γλώσσα τους. Γι' αυτό δεν ξέρω, ξέρετε. Πέστε τη ζώνη της ασφαλείας σας. Επειδή η Τουρκία σήμερα είναι σε τεράστια άνοδο και δεν είναι μόνο περιφερειακή δύναμη, αλλά πιστεύετε ότι θα γίνει διάδοχος των ΗΠΑ, δηλαδή θα ηγεμονεύσει τη γη. Προσέξτε να δείτε πού στηρίζεται σε αυτό. Ότι στη στέπα οι γηγενείς πληθυσμοί κατά κανόνα είναι τουρκογενείς. Δηλαδή, στις χώρες που σας δείχνω, δεν είναι χώρα, αλλά ξεκινώ με αυτή. Το νότιο κομμάτι εδώ της Ρωσίας, στον Κάφκασο, ονομάζεται Τσετσενία. Είναι μια επαρχία της Ρωσίας που είναι συνέχεια στις ειδήσεις μας, γιατί γίνεται πόλεμος. Οι Τσετσένοι είναι σχεδόν Τούρκοι. Δηλαδή, η γλώσσα τους είναι σχεδόν τουρκική. Οι Τούρκοι θεωρούν τον πόλεμο των Τσετσένων ως πόλεμο Τούρκων, αδελφών τους. Το Αζερβαϊτζάν, που είναι αμέσως νοτιότερα από την Τσετσενία, δίπλα στην Κασπία, είναι Τούρκοι. Αν έχετε δει τουρκικά σύριαλ, στα τουρκικά σύριαλ είναι ο ξάδελφος από το Αζερβαϊτζάν, ο πεθερός από το Αζερβαϊτζάν, λες και είναι επαρχία της Τουρκίας. Το Αζερβαϊτζάν είναι σχεδόν Τουρκία. Συνεχίζω. Ανατολικότερα από την Κασπία είναι το Τουρκμενιστάν. Εντάξει, παιδεία. Το Ουσμπεκιστάν, στο οποίο κάτοικοι είναι τουρκογενείς, οι ντόπιοι. Το Καζακστάν, το οποίο επίσης οι κάτοικοι είναι τουρκογενείς. Το Τατζικιστάν είναι περσικής καταγωγής κάτοικοι. Αλλά το Κυργιστάν επίσης είναι τουρκικής καταγωγής κάτοικοι. Και τώρα, δέσατε καλά τις ζώνες ασφαλείας. Γιατί αυτή τη στιγμή σας περιγράφω τη μεγάλη Τουρκία. Κοιτάξτε το χέρι μου, εδώ είναι η Κίνα. Αυτό το κομμάτι της Κίνας
το ανατολικό κομμάτι της Κίνας, που είναι το 1 πέμπτο του εδάφους της Κίνας. Όχι του πληθυσμού, είναι αραιοκατοικημένη περιοχή της Κίνας, γιατί είναι στέπες εδώ. Κατοικείται από Τούρκους. Λέγονται Ουιγούρ. Ουιγούρ είναι μουσουλμάνοι και έχουν απελευθερωτικό αγώνα εναντίον των Κινέζων. Εδώ και δεκαετίες έχουν στρατό απελευθερωτικό, τον οποίο ενισχύει η Τουρκία συστηματικά. Με όπλα και πηγαίνουν και βρίζει λύκη και βοηθάνε και τα λοιπά. Άρα, ποια θα είναι η Τουρκία του μέλλοντος? Αυτή. Και επειδή οι Ούγγροι είναι συγγενείς των Τούρκων, οι Ούγγροι και οι Φίνοι, οι Φιλανδοί, άμα πάρουν τα μυαλά μας και πολύ αέρα, φτάνουμε και μέχρι εδώ. Βέβαια, προσέξτε να δείτε, έχουν βάση, διότι η κατοίκη αυτών των περιοχών είναι του οικογενείς, του τόπικα. Όμως, τώρα θα σας πω κάτι. Στο Καζαχστάν, το Ουζβεκιστάν, το Τουρκμενιστάν κλπ. Ήταν για 300 χρόνια τσαρικές περιοχές από την Ρωσία και μετά και από την Σοβιετική Ένωση. Τώρα ανεξαρτοποιήθηκαν αυτά τα κράτη. Επειδή ζήσανε 300 τόσα χρόνια κάτω από τους Ρώσους, οι Ρώσοι στείλανε εκεί πέρα στρατό, Ρώσιους υπαλλήλους, εγκαταστάθηκαν Ρώσοι. Και έτσι σε όλες αυτές τις περιοχές ένα ποσοστό των κατοίκων είναι Ρώσοι, δεν είναι τουρκογενείς. Άρα δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Αλλά δεν πάρει να είναι αλήθεια ότι οι τόποι κάτοικοι, δηλαδή οι γηγενείς κάτοικοι, είναι τουρκογενείς. Άρα η Τουρκία, γιατί σας τα είπα όλα αυτά, διότι μιλάμε για τους ανθρώπους των στεπών, γιατί είναι τουρκογενείς κάτοικοι, γιατί εκεί είναι οι στέπες και εκεί κινούνταν φυλές τουρκογενείς. Ανατολικότερα είναι περισσότερο μογγολικές φυλές, ελέγχθηκε τις τουρκικές φυλές. Οι Τούρκοι είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ κατασκευασμένοι στην Ευρασία. Οι Αζέροι, στο Αζερβαϊτζάν αισθάνονται ίσως Τούρκοι. Οι Τσετσένοι ίσως είναι εύκολο να αισθανθούν Τούρκοι, δηλαδή δεν θέλει πολύ προπαγάνδα. Αλλά οι Καζάκοι, οι Ουσβέκοι κλπ. Δεν αισθάνονται Τούρκοι. Πρέπει η Τουρκία να τους πείσει ότι είναι Τούρκοι. Έχει στείλει. Εκεί όχι. Ο τουρκικός παράγοντας είναι πιο κοντά, δεν είναι τόσο κοντά. Όχι, δεν παίζει. Σε αυτό δεν παίζει. Γιατί είναι οι Κούρδοι, είναι τώρα μιλάω εγώ μπροστά στο φίλο μας εδώ, οι Κούρδοι είναι κατασπαρμένοι σε αυτήν την περιοχή, δηλαδή κοινό στην Ανατολική. Αυτό εννοείται. Νόμιζα στο Καζακστάν, στο Ουζβεκιστάν. Βέβαια, όλοι αυτοί είναι παράδοξοι. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για το μέλλον, ότι είναι να γίνει, θα γίνει και δεν σε πρόσφερο. Αλλά σας έλεγα ότι ένας από τους λόγους που η Τουρκία, ας πούμε, δεν είναι τα εκπαιδευμένα μπροστά της είναι ότι και αυτοί οι τουρκογενείς κάτοικοι που καταστάνουν το Ουζβεκιστάν και τα λοιπά δεν αισθάνονται Τούρκοι. Βέβαια, κάτι τους μιλάει γιατί η γλώσσα είναι κοντινή και επιπλέον μπορούν να εξαρτάται σε άλλες χώρες πιο εύκολα, σε άλλες όχι. Στο Αζερβαϊτζάν είναι σε ένας Τούρκος. Όσο πας στο Ουζβεκιστάν και τα λοιπά, είναι τουρκοειδής γλώσσα, αλλά δεν είναι ακριβώς τουρκική. Γιατί έχουν και θέμα δογμάτων, αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Κάτι το οποίο παίζει ρόλο είναι ότι στην Τουρκία υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες. Η μία είναι οι Σουνίτες, που είναι και η επίσημη θρησκεία, θα τα πούμε αυτά στο Ισλάμ, και η άλλη είναι οι Σούφοι, που είναι ομάδες, ας πούμε, ελληνικών. Σε αυτές τις περιοχές του Ουζβεκιστάν, Καζακστάν και τα λοιπά υπάρχουν και πολλοί Σιίτες. Και εκεί οι Σιίτες και οι Σουνίτες, θέλω να σας πω, είναι ένα πέρασμα. Θα τα πούμε όταν μιλάμε για τις θρησκείες.
Ερχόμαστε τώρα να κρατήσουμε ότι στις στέπες κατοικούν επί χιλιάδες χρόνια. Κτηνοτρόφοι, μετακινούμενοι, νομάδες, εξαιρετικοί πολεμιστές, πολεμικότατοι, επιθετικότατοι, που είτε είναι τουρκογενείς είτε είναι Μογγόλοι. Είναι τελείως άλλο πράγμα, ξέρετε. Μια φορά λένε οι Τούρκοι είναι Μογγόλοι, δεν είναι. Είναι τελείως άλλο πράγμα, έχουν και άλλες μορφές. Βέβαια υπάρχουν και τουρκομογγολικές φυλές, δηλαδή που είναι ανάμειξης, έτσι. Πάντως είναι άνθρωποι του Στεφόνου αυτοί. Και αυτοί επιτίθενταν στους γιώργους. Έτσι, σας είχα θέσει το ερώτημα και πολύ ευσύμως με αναγκάζατε να πάω κάπου αλλού πονηρά. Αν ήσασταν εσείς βασιλιάς μιας περιοχής που γειτονεύει με αυτούς τους δαίμονες, γιατί ως δαίμονες τους έβλεπαν οι γερογοί, τι θα κάνετε. Είπαμε γερός θα προσπαθείτε να είστε γερός στρατό, να έχετε τύχη, να σας πω κάτι. Θα τους πλήρωνα, θα τους πλήρωνα. Δεν φτάνει, διότι άμα σας πλήρωνα, φιλές ενωμένες, είναι ανίκητοι, είναι ανίκητοι. Μπροστά, κανένας στρατός δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει αυτό. Ήταν ανίκητοι. Ξέρετε τι, ολιγαρχοί πολεμιστές, είναι πολεμιστές με το πιο κεφαλαίο. Τι τρώγανε, βλέπανε οι άλλοι λαοί και λέγανε καλά, αυτοί άνθρωποι πότε τρώγανε, πότε φύγουν, πότε κοιμούνται. Μπορούσαν να περάσουν μέρες χωρίς να φάνε τίποτα, πολεμώντας. Και τι κάνανε, βράζανε, κόβανε ένα κομμάτι πριν τον πόλεμο, κόβανε ένα κομμάτι κρέας, το βάζανε κάτω από τη σέρα και καθώς έτρεχε το άλογο, γίνονταν τσίπρα. Λοιπόν, και εκεί άμα πεινούσαν, να πούμε, κανένα κρέα, τρώγανε όλη μέρα, δυο φτιές από αυτό. Άντρες, παιδιά. Νικούσανε ένας τους 100, αν δεν βγάλουν τα πέρα. Οπότε, σωστή απάντηση του φίλου μας. Μια κίνηση για να κάνει συμμαχίες. Να σας πω τι κάνανε οι βασιλιάδες όλων αυτών των περιοχών, λες και είχαν συνεννοηθεί. Το ένα κάνανε δώρα. Εκεί, μόλις άρχισε η άνοιξη που λιώνανε τα χιόνια, και μπορούσες να στείλεις απεσταλμένο προς τα εκεί, ετοίμαζες δώρα και έστελνες δώρα στις φυλές που φοβόσουν. Τι κάνετε, αγαπητοί μου, εκλεκτοί μου, να είστε καλά, ο Θεός σας, ο ηγεμόνας μας, ο δεσπότης μας σας στέλνει δώρα και τις ευχές του να περάσετε καλό καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι αυτοί κάνανε επιδέσεις, που ήταν λιωμένα τα χιόνια και τα πρόβατά σας να έχουν καλό. Δεν έκανες μόνο όμως δώρα, αλλά έκανες έτσι τα δώρα, ώστε να βάλεις δαιμόνια από τη μια φυλή στην άλλη. Και κοιτάξτε να δείτε, σας θέλω ευέλικτους ηγεμόνες, αλλιώς θα το δείτε. Άλλη μέθοδος, παραλλήλως, όλα τα έκανες. Όλα τα έκανες για... Ήτανε να τους βάλεις στο στρατό σου. Διάλεγες τους δυνατότερους, αυτοί που ήταν πιο άγριοι, πήγαινες και τους έκανες. Άμα δεν έκανες αυτή την εισαγωγή, δεν. Άμα τους έλεγες είστε έξυπνοι, είσαστε υπέροχοι, προσωπείτε τα μάτια. Για να τους κερδίσεις έπρεπε να πας και να πεις τι πολεμιστές. Τι άντρες έχουν. Αφού έκανες αυτή την εισαγωγή και είχε πει την ψυχή τους, χωρίς εσάς δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε τα εδάφη μας. Έρχεστε στο στρατό μας. Και έτσι έβαζε στον εχθρό μέσα στο δεκαετό. Αυτός τον έκανε και αξιωματικό. Και έτσι είχε καλά αποτελέσματα, διότι είχε μέσα στο στρατό κάποιον που ξέρει πώς πολεμάει ο άλλος και πώς χρησιμοποιεί τον εχθρό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι των στεφών έτσι έγιναν ηγεμόνες στις χώρες που τους πήραν στο στρατό. Διότι έγιναν πολύτιμοι αρχηγοί, δεν θέλω να πω. Ούτε έτσι. Ιούνι ήταν Μογγόλοι. Άλλη μια μάστιγα του Θεού, Ιούνι, το δεν είχε Ευρώπη. Έχω πάει από τους τάφους του Ιούνι, δεν είχε Ευρώπη. Δεν έχω δει, δεν είχε Ευρώπη. Και χτυπήσαμε κάπου εδώ πέρα. Λοιπόν, Ιούνι ήταν Μογγόλοι, πιο πολύ Μογγόλοι. Μάλιστα, το
λέω αυτό διότι πρέπει να έχουμε στο νου μας αυτό το παράγοντα. Οι γεωργοί είχαν ένα τρομερό μπελάκι πάνω τους. Τρομερό. Με αποτέλεσμα στην Κίνα, που είναι η σημαντικότερη, πιο αρχαία και πλούσια από αυτές τις χώρες, τις γεωργικές, να πούμε κάποια στιγμή. Δεν πάει άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι μας ρημάζουν. Και κτίσανε το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της Κοντολίας Αδερφότητας, το Σινικό Πύργος, το οποίο είναι 6.000 χιλιόμετρα. 6.000 χιλιόμετρα. Όταν το κτίστηκε ήταν 2,5, μετά το κάναν 4 και μετά το κάναν 6. Και πάλι ο Τζεκής χάνηκε. Ήταν δηλαδή να αναπτυλέχεσαι. Ξέρετε, το Σινικό Πύργος ξεκινάει από βόρεια από το Πεκίνο και ακολουθεί αυτό το κομμάτι της Κίνας ονομάζεται εξωτερική Μογγολία. Η βόρεια Κίνα πάνω από το Πεκίνο, αν δείτε το χάρτη σας εδώ, εξωτερική Μογγολία. Διότι η Κίνα είναι μια πάρα πολύ εύκολη χώρα, πολλά νερά στον νότο και όσο πάνω στην βόρεια, εσείς να στεπέζετε. Βόρεια από το Πεκίνο, η Κίνα να στεποποιείται. Και δεν έχει τίποτα που να το χωρίζει από αυτούς. Είτε κανένα βουνό μεγάλο. Γιατί προσέξτε να δείτε και η Ινδία είναι σπουδαία, σπουδαία χώρα της Γεωργίας. Αλλά αυτή είχε ένα φυσικό σινικό τείχος, 8.000 μέτρα ψηλό. Γιατί είναι τα Ιμαλάια στο Ρόντερο. Είχε φυσικό σινικό τείχος. Η Έρμη η Κίνα ήταν ανοιχτή. Έπαιρναν τα άλογα και ορμάγανε και τη ρημάζανε, σφάζανε, βιάζανε. Είναι οι μεγαλύτεροι βιαστές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν άποψη η βιάζεις. Όχι, οφείλεις να βιάζει. Έχει μετρηθεί, θεωρείται ότι το 12%, άλλοι λένε το 18, πρόσφατα το ανέβασα το 18, κάποιοι μετράνε σε 22. 22, ας πούμε, ας το βάλουμε στο 20%, κάπως τι δεν βγάλε. Των κατοίκων της Ευρασίας έχουν και λίγο μογγολικό αίμα μέσα τους από τους διαδρομούς. Άρα, στατιστικά και εδώ κάποιοι από εμάς θα έχουμε. Ο Τζεκής Χάν, ήταν ο μεγαλύτερος βιαστής όλων. Ο Τζεκής Χάν έχουν υπολογιστεί σε εκατομμύρια η απομονή από τους διαδρομούς. Τόσο κάτω. Σας περιγράφω δηλαδή αυτή την κατάσταση. Διότι οι γεωργικοί πολιτισμοί να αντιμετωπίσουν και αυτή τη λέω. Και έτσι η Κίνα δημιούργησε το μεγάλο σινικό τείχος, το οποίο δεν ήταν στον αέρα, από το 200 π.Χ. είναι το σινικό τείχος. Περίπου δηλαδή, θέλω να το πω, είναι το τείχος μεγάλο Αλεξάνδρου, ότι υπάρχει εγώ, να αντιστοιχήσουμε. Μπορεί και εμείς να πούμε, γιατί όταν θυμώνουμε πολλές φορές και λέμε, θα σου πιω το αίμα. Εσείς τώρα αρχίσατε το χώρο, το σινικό. Τα λέω όλα αυτά διότι ήταν άγριες εποχές. Η γεωργική επανάσταση ενώ λογικά θα έπρεπε να είναι η ειρήνη της γης, έτσι δεν είναι. Ο αγρότης, το μόνο που δεν θέλει είναι πόλεμο. Παρόλα αυτά, τελικά, αυτή η ζώνη της ανθρωπότητας γέμισε με πόλεμο, με αίμα και με βία. Όμως, υπήρχαν πάρα πολλοί στοχασμοί. Και το τι είναι σωστό, πώς πρέπει να ζεις, κανόνες ζωής, ιδιαίτερα μέσα στον πολιτικό κόσμο, και μία αξία η οποία τονίστηκε πάρα πολύ, είναι η έννοια της αγάπης. Θέλω να σας πω κάτι. Λέμε ότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης. Είναι η θρησκεία της αγάπης. Αλλά δεν ευκύβρει την αγάπη. Μια φορά είσαι στην Εκκλησία και ακούσεις την ιερέα να λέει από άγγελος ότι πριν από τον χριστιανισμό δεν υπήρχε αγάπη, αυτό δεν είναι. Δεν είναι δυνατό. Η αγάπη υπάρχει εκατομμύρια χρόνια. Και βέβαια, αρχαιότερες θρησκείες, πολύ πριν από τον χριστιανισμό, όχι απλώς μιλούν για αγάπη, αλλά συστηματοποιούν το θέμα της αγάπης. Όπως και ο χριστιανισμός. Είναι η θρησκεία της αγάπης. Δεν το συζητούμε. Απλώς θέλω να πω ότι θέλω να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από ένα βαβυλωνιακό εγχειρίδιο. Παντηρώνω, 2000 π.Χ. Μην κάνετε κακό σε όποιον φιλονιχεί μαζί σας. 2000 π.Χ. Πριν τους Μυκήνων.
Μην κάνετε κακό σε όποιον φιλονικεί μαζί σας. Κάντε το καλό σε όποιον σας κάνει κακό. Να είστε δίκαιοι με όποιον σας έκανε κακό. Να είστε καλοί με τους εχθρούς σας. Δηλαδή, εδώ είναι χωρίς υπεκτικές, με απόλυτο καθαρό λόγο. Να σας διαβάσω από τη Ρίγκ Βέδα. Ρίγκ Βέδες είναι τα ιερά βιβλία του Ινδουισμού. Δηλαδή μιλάμε για το περίπου 1200 π.Χ. Εδώ έχει ενδιαφέρον, είναι σε άλλη κατεύθυνση, αλλά μιλάει για το «ον». Ο Ινδουισμός δεν έχει Θεό, έχει την έννοια της κάποιας δύναμης που δεν την κατονομάζει, τη λέει «βράχμα». Αλλά και πάλι δεν το θεωρεί απόλυτο. Ακούστε τη Ρίγκ Βέδα. Από πού έρχεται την καταγωγή της και η δημιουργία. Είμαστε στη 1520, έτσι. Από πού έρχεται την καταγωγή της η δημιουργία. Εκείνος, με το έψιλον κεφαλαίο, είτε είναι ο δημιουργός, είτε όχι. Εκείνος που βλέπει τα πάντα από τα ύψη του ουρανού, εκείνος γνωρίζει. Δεν είναι πως δεν γνωρίζει. Δεν υπάρχει δόγμα, υπάρχει συνήθιση. Ο Βούδας. Ο Βούδας είναι στα 500 π.Χ. Έτσι, κοντά στο 500 π.Χ. Όπως μια μάνα που όσο ζει νοιάζεται για το παιδί της, έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει να νιώθει αγάπη που να αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα χωρίς όρια, για όλο τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο, ανεμφύλακτα. Είναι κεντρικό μότο του Βουδισμού. Η απόλυτη αγάπη για όλους. Και σας διαβάζω το κομπούκιο, που εκτός είναι στη γλώσσα. Για εκείνο που σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και εφαρμόζει τους νόμους της αγάπης και της ευγένειας, όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Θέλω να πω ότι έχουμε σε αυτή τη γερμανική επανάσταση, είναι πρόσφορο το πεδίο για πολλούς προκαλμούς στις κοινωνίες. Γιατί ζουν στην πολύ μαζί, με κανόνες, με περίσσευμα τροφής σε σχέση με το παρελθόν. Αρκετοί γίνονται η κατάσταση και έχουν τον χρόνο και τη δυνατότητα. Οι ιερείς έχουν την επεξεργασία, ασχολούνται με τη γλώσσα, με τη γραφή, συζητούν κτλ. Δημιουργούνται στρώματα ανθρώπων πολύ προσωπικών, οι οποίοι συζητούν πράγματα και θα τα καταγράφουν. Αυτά θα τα καλύψουν στις μεγάλες θρησκείες που είδαμε. Τώρα, στην περίοδο της γεωργικής επανάστασης, δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουμε μονοθεϊσμό. Θέλω να πω, γιατί ας πούμε και το 12ο, σε γεωργική επανάσταση, όχι απλώς γεωργική, εδώ πέρα πια ήταν η γεωργία που περιμένει, γιατί το μητρότατο Θεού. Δεν είναι αναγκαστικό ότι θα έχεις μονοθεϊσμό. Ο μονοθεϊσμός ήρθε αργότερα, κυρίως μετά τη δημιουργία των αυτοκρατοριών, οπότε δημιουργήθηκαν τέτοια σχήματα στη γη, τόσο απόλυτα, όπου ένα άτομο εξουσίαζε ολόκληρες περιφέρειες που βοήθησε τη σκέψη ότι μπορεί πάνω στον ουρανό να υπάρχει μία δύναμη που εξουσιάζει το πάνω. Και άρχισαν, φαίνεται, να υπάρχουν προβληματισμοί πάνω σε αυτό. Από ό,τι γνωρίζουμε από τα κείμενα που έχουν σωθεί, το πρώτο μονοθεϊστικό κήρυγμα είναι στην Αίγυπτο, στην αρχαία Αίγυπτο, γύρω στο 1370 π.Χ. Επί ενός ιδιόρυθμου φαραώ που ονομαζόταν Ακενατών, αν τον έχετε ακούσει. Ακενατών. Ο πρώτος γράφεται με ωμέγα το τόπο. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο το γράφουμε με ωμέγα. Ο Ακενατών. Αυτός ο Ακενατών ήταν ένας ιδιότυπος τύπος, λίγο σελεμένος για την εποχή μου. Οι άλλοι δηλαδή τον θεωρούσαν σελεμένο και έτσι τον
Πρέπει να ήταν όμω παραγωγή από μάτια και τα σκυλιά δεμένα, δηλαδή την γενική του τεπώνου του κύπρου μαχαίρι, που αυτό αποφάσισε ότι ένα είναι ο Θεό και ότι είναι ο ήλιο ο Θεό. Ο οποίο είναι ο δημιουργό του πάντων. Ο ήλιο είναι ό,τι λέμε για Θεό, αλλά είναι ο ήλιο. Αποφάσισε ότι είναι ο ράδι, δηλαδή ο ήλιο, και διέταξε να κρεμιστούν οι ναοί των άλλων θεοτήτων που υπήρχαν στην Αίγυπτο για να καταστρέψουν τις μεγάλες. Όταν πέθανε η Αίγυπτος χάρηκε πάρα πολύ, του ρίξανε μαύρο ανάθεμα και ξαναχτίσανε τους ναούς που είχαν κρεμεί. Άρα το μήνυμά του είχε κοντά κοντά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ιστορικά μεγάλο βάρος. Διότι για πρώτη φορά τουλάχιστον ξέρουμε να γίνεται ένα κήρυγμα μονοθεϊκό. Και θέλω να σας διαβάσω την προσευχή του στον ένα και μοναδικό Θεό. Του ήρθε και με τον προσευχή, αυτό την έχει γράψει. Το 1300, αυτό ο κύριο έζησε μεταξύ του 1370 και πέθανε γύρω του 1440. Πόσο πολλές οι πράξεις σου και όμως άγνωστες σε εμάς. Ω Θεέ εσύ, μοναδικέ και ασύγκριτε. Έχει σημασία, κάθε λέξη μοναδικέ, ένα μόνο. Εσύ έπλασες τον κόσμο με τον τρόπο σου, μόνος εσύ, το παραλαμβάνω, μόνος εσύ. Τους ανθρώπους όλους, τα ζώα και τα άγρια θύλια. Όλα όσα πάνω σε τούτη τη γη πατούν το πόδι τους, και όλα εκείνα που στον αέρα βρίσκονται και πετούν με φτερούγες απλωμένες. Όλους τους ξένους τόπους, από τη Συρία ως το Σουδάν και τη γη της Αιγύπτου. Με αυτό την τελευταία φράση καταλαβαίνουμε τι ήξεραν οι Αιγύπτιοι από τον κόσμο, που είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της πραγματικότητα. Δηλαδή ήξεραν αυτό τον κόσμο, αυτό το κομμάτι. Νόμιζε ότι είναι όλος ο κόσμος, όπως το περιγράφω, ο Αχενατών. Ο Αχενατών λοιπόν έβγαλε ένα μονοθεϊστικό κήρυγμα που έσβησε μαζί του. Ξέρετε, εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο ζούσαν και Εβραίοι. Οι Εβραίοι. Λέω, πάει ο νου σας. Η εβραϊκή θρησκεία έγινε μονοθεϊστική γύρω στο 1200 και 1100. Το κείμενο του Αχενατών είναι του 1370 και άρα πιθανότατα, κάνει μια σκέψη, οι Εβραίοι να επηρεάστηκαν από αυτό το μονοθεϊστικό κίνημα, πιθανόν και όχι, αλλά βρίσκονταν στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή. Υπολογίζεται ότι έφυγαν από την Αίγυπτο γύρω στο 1200. Και ότι τότε διαμορφώθηκε μετά τη φυγή του η μονοθεϊστική του θρησκεία. Σας θυμίζω ότι στην Αγία Γραφή ο Μωυσής, βρεθήκαν οι Εβραίοι κάτω από το Ροσινά, θυμάστε όλα, και ο Μωυσής ανέβηκε πάνω και πήρε τις 10 εντολές και όταν γύρισε πίσω, βρήκε τους Εβραίους του να έχουν λιώσει τα χρυσά τους και να έχουν κάνει ένα χρυσό πόδι. Και έγινε έξω φρενών και είπε, μα ο Θεός μας δίνει από το προσώπο μηνύματα και εσείς κάνετε παγανιστικό. Καταλαβαίνετε, αυτό δείχνει ότι ακόμα οι Εβραίοι ήταν σε μετάβαση. Ακόμη ήταν πολυθεϊστές και γίνονται μονοθεϊστές. Άρα γύρω στο 1100-1200 έχουμε μονοθεϊσμό, ενδεχομένως των Εβραίων, είναι μετά από το κίνημα του Αχενατών, ας μην κολλαστούμε. Οπωσδήποτε όμως κάποιο όλο ίσως αυτό. Γιατί ήταν οι Εβραίοι στην Άγια Αίγυπτο. Ο Αχενατών έκανε τις Εβραίες. Αλλά δεν το πήρε φανερά, είπαμε. Μόλις περίμενε να πεθάνει, γιατί αυτό δεν θα τον ευρίζουν. Ο Αχενατών ήταν ο μόνος παραώ, ο οποίος είχε φωτογραφηθεί κατά κάποιο τρόπο με τη φυσική του κατάσταση. Είχε το πρόσωπο ένα σκηνό ανθρώπου σημερινό. Οι άλλοι φτιαχνόντουσαν. Ο μόνος που είχε, γι' αυτό πιστεύονταν πιο δημοκρατικό. Ναι, ναι. Μια κυρία, πράγματι, ο Αχενατών, τον έχουμε σε αποτυπώσεις. Γιατί οι Αιγύπτιοι ζωγράφιζαν και έγραφαν πάρα πολύ. Και στην αποτύπωσή του δεν είναι φτιαχτό, δεν είναι φυσικό. Θεωρώ φυσικό. Ήταν μέσα στη σύλληψή του. Ποιος είμαι εγώ.
άλλους θεούς. Ήταν ενδιαφέρουσα αυτή την πράγμα, αλλά έτσι και έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το λέω αυτό, διότι έχουμε ένα πρώιμο κήρυγμα. Από τις... Να σας πω και παιδιά μου, αυτές το... Σε αυτό τους αιώνες... Σε αυτούς τους αιώνες που συζητούμε, δηλαδή στο 3.000, στο 4.000, στο 2.000, ακόμη, εξακολουθούν ένα σωρό ομάδες να μετακινούν και όχι αναγκαστικά στις στέπες. Δεν έχουν γίνει γεωργοί όλοι, ακόμη και σε περιοχές που δεν είναι στέπες. Υπάρχουν άτομα που εξακολουθούν να μετακινούνται όπως παλιά. Διάφορες φυλές δηλαδή εξακολουθούν να μετακινούν χωρίς να είναι κοινοτροφικές. Είναι ακόμη κακοσυγετικές, κυνηγετικές κλπ. Και αρκετές συνδοευρωπαϊκές φυλές ακόμη μετακινούνται. Εκεί πάνε τη Βερσία πάνε. Το χρειαζόμαστε αυτό, διότι αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι που ήταν της Τσάρκας της πολύς, έπαιξαν ρόλο στις εξελίξεις των πραγμάτων. Και θέλω να σας διαβάσω. Μία έχει καταγραφεί στο δεύτερο χιλιετία πρώτου, δηλαδή γύρω στο 1000, μία ένας προβληματισμός Αρίων. Οι Άριοι ήταν μια ομάδα Ινδοευρωπαίων που μπήκανε μέσα στην Ινδία. Αυτοί εισέβαλαν στην Ινδία. Άρη, ήταν ομάδα Ινδοευρωπαίων από τη Βόρεια Θεσσαλία. Ο Χίτλερ διάβασε για αυτούς κάπου, παραπλώθηκε, αποφάσισε ότι αυτοί είναι οι σωστοί Ινδοευρωπαίοι, άρα οι Γερμανοί είναι, καταλαβαίνετε. Οι Άρη δεν φταίνε, επειδή μετά από 4.000 χρόνια κάποιο τους πήρε και έκανε τις δικές του τα νόγια και τα κατόνια. Ό,τι διάβαζε, ναι. Ακούστε έναν ύμνο των Αρίων. Όσων ομάδες ακόμη περιφέρονται, ακόμη δεν έχουν μπει στην Ινδία για να το χτυπήσουν και δεν ενδιαφέρονται. Οι οποίοι αναρωτιούνται γύρω στο 1800-1900 π.Χ. εάν υπήρχε ύπαρξη πριν από την έγκαινση του κόσμου, μια πολύ προχωρημένη κείμενα, πολύ προχωρημένη κείμενα. Δεν υπήρχε μη ύπαρξη, ούτε ύπαρξη τότε. Δεν υπήρχε ούτε το βασίλειο του διαστήματος, ούτε ο ουρανός επάνω. Τι κινόταν, πού. Δεν υπήρχε θάνατος, ούτε αθανασία τότε. Με τη γέννηση, ψάχνονται με τη γέννηση του κόσμου. Δεν υπήρχε διακριτικό σημάδι της νύχτας, ούτε της μέρας. Από πού προήλθε αυτή η δημιουργία. Να ρωτιούνται, συζητούν τη δημιουργία. Ο μόνος που το βλέπει κάτω από τον ψηλότερο ουρανό, αυτός μονάχα ξέρει, ή μήπως δεν το ξέρει. Δεν σας θυμίζετε η Λιγκ Βέδα. Η Λιγκ Βέδα γράφτηκε από αλλιώς, νομάζω, μπήκανε μέσα στην... Άρα, έχουμε αποχωρημένα ερωτήματα, δηλαδή έχουμε στο νου μας ότι είναι κάτι άλλη δίκτυο ψωριασμένη και δεν πάμε. Θα ήταν, αλλά ταυτοχρόνως, δεν είμαστε εμείς που αναμενήσαμε τα βουβό. Δηλαδή έχουμε μια έφαση ότι στη δικιά μας ζώνη σκεφτήκαμε και ότι αυτή ήταν η τελικά. Καθόλου. Όσα κείμενα μας έχουν μείνει, δείχνουν βαθύς προβληματισμούς ανθρώπων που έψαχναν το στίγμα τους. Έτσι. Άρα όλα αυτά μαζί με τις εξελίξεις, μαζί με την εξέλιξη των γεωργών και όλο τον κόσμο που φέρνει αυτό, θα φέρει τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου με τις οποίες θα ασχοληθούμε τα επόμενα βήματα. Σε αυτό το μάθημα θα πούμε λίγα όσο προλάβουμε για την αρχαιότερη από όλες τις θρησκείες που ακούσαμε, που είναι ο Ινδουισμός. Ο Ινδουισμός είναι η αρχαιότερη, συνεχώς λατρευόμενη θρησκεία του κόσμου που σήμερα. Ο Χριστιανισμός έχει 2.000 χρόνια ζωή, το Ισλάμ έχει 1.400, ο Βουδισμός έχει 2.500 χρόνια ζωή, ο Κομφουκιανισμός 2.500 χρόνια ζωή, ο Εβραϊσμός έχει 3.200 χρόνια ζωή και ο Ινδουισμός έχει 3.500 χρόνια ζωή. Άρα είναι η αρχαιότερη θρησκεία στον κόσμο, μήπως δεν είναι. Σ' αρέσει αυτό, άρα το παίζω κι εγώ, Ινδί, διότι μπορεί να μην είναι. Γιατί υπάρχει και ο ζωρασπισμός. Thank you.
υπηρετούν τον σέβονται λίγοι, εσείς οι Κούρδοι, συγκαταλείψατε τον ζωρανισμό και τα πληρώνετε τώρα. Παρένθεση. Γιατί οι Κούρδοι είναι Ευρωπαίοι, αυτοκρατορείται από την Ευρωπαίη. Η γλώσσα τους είναι κοντινή τους και στην περσική και στην αρχαία ελληνική. Ξέρετε πώς λένε στα κουρδικά, το πηγαίνω. Πέστε μας. Πείτε μας μερικές λέξεις κουρδικές, γιατί είναι η ευρωπαϊκή γλώσσα η κουρδική. Αν έλεγα κουρδικά τα κόρτα να μου πώστε. Τα κόκαλα, με συγχωρείτε γιατί δεν σας άκουσαν, λέει ο κύριος, το όνομά σας, τα οστά, τα κόκαλα. Στην γλώσσα τους είναι οστή. Αστά, ρε, αστή. Ζε. Ζωή. 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 Προς το ζώο του ο Ινδουισμός, που είδατε ότι είναι η θρησκεία των Ινδών.
δεν είναι καμιά παγκόσμια θρησκεία, σαν τις άλλες. Οι Ινδοί είναι Ινδουιστές και δεν ενδιαφέρονται καθόλου να γίνουν και οι άλλοι Ινδουιστές. Μα καθόλου. Ο Χριστιανός θέλει όλη η γη να γίνει Χριστιανική. Ο Μουσουλμάνος να γίνει όλη η γη Μουσουλμανική. Ο Βουδιστής να γίνει όλη η γη Βουδιστική. Ο Ινδουισμός σκασίλα του μεγάλη και δέκα παπαγάλη εάν άλλος γίνει ή δεν γίνει Ινδουιστής. Εμείς αυτό έχουμε και αυτό μας αρέσει. Εσείς ό,τι έχετε καλά το έχετε, η μεγιά σας με καρά σας. Είναι μια θρησκεία που δεν είναι καθόλου ιεροπροσωπική. Γιατί δεν την νοιάζει. Είναι λίγο αυτιστική κατά κάποιο τρόπο. Αλλά επειδή είναι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ο αυτισμός πλέον δεν θέλει επινόημα. Αυτή λοιπόν η θρησκεία γεννιέται γύρω στο 1500 π.Χ. από αρίους νομάδες, αυτούς που αναρωτιόμενε, άλλοι νομάδες που ξέρουμε ότι κατέβηκαν και χτύπησαν την Ινδία τότε, η Ινδία με τότε δεν είχε Ινδοευρωπαίους ως πέντες διαδίκτυες, ήταν άλλοι κάποιοι, αυτοί που είχαν δημιουργήσει τα πρώτα σπουδαία πόλεις εκεί του Μοχέμου, η Άρα, η Χαράπα και τα λοιπά, τα μέχρι 3.000, οι άλλοι χτύπησαν την Ινδία, συνέδριψαν τους τοπικούς πληθυσμούς, πρέπει να έκαναν πολύ μεγάλες καταστροφές, τους υπέταξαν και μετέτρεψαν την Ινδία σε Ινδοευρωπαϊκή χώρα. Βέβαια, πολλές κρατικές φυλές παρέμειναν. Αλλά σας κρατάω σε αγωνία την επόμενη φορά να σας πω τη μία.